Σε περίπτωση σκασίματος ελαστικού, σταθμεύστε μακριά από την οδική κυκλοφορία σε επίπεδο μη ολισφυρό και σταθερό έδαφος. Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και επιλέξτε μία ταχύτητα στο κυβότιο. Θέστε το μοχλό στη θέση P εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Εάν σταθμεύετε στην άκρη του δρόμου, θυμηθείτε να προειδοποιήσετε τους άλλους χρήστες του δρόμου για την παρουσία σας με το προειδοποιητικό τρίγωνο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρεζέρβα, αφαιρέστε το κινητό δάπεδο και να σηκώστε τη μοκέτα του χώρου επισκευών. Ξεδιδώστε την κεντρική ασφάλεια και στη συνέχεια βγάλτε έξω τη ρεζέρβα. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει το βραχίωνα τροχού και το γρίλο. Αν έχετε μπουλόνι ασφαλείας, τοποθετήστε το ειδικό καρυδάκι επάνω στο μπουλόνι ασφαλείας. Για να αφαιρέσετε τον τροχό, πρώτα απλώς χαλαρώστε τα μπουλόνια χωρίς να τα ξεδιδώσετε. Στη συνέχεια πάρτε το γρίλο και τοποθετήστε τον σωστά κάτω από τη θέση στήριξης γρίλου κοντά στον τροχό που θα αντικαταστήσετε. Ένα δέλος σας δείχνει τη θέση του σημείου στήριξης γρίλου. Ξεκινήστε να περιστρέφετε το γρίλο με το χέρι, προσέχοντας να τοποθετήσετε την κεφαλή του σωστά στο σημείο στήριξης γρίλου. Περιστρέψτε τη λαβή μερικές φορές ώστε ο τροχός να μην έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Μπορείτε πλέον να ξεδιδώσετε πλήρως τα μπουλόνια τροχού. Αφαιρέστε τον τροχό που έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε τη ρεζέρβα στο κεντρικό μουαγέ και περιστρέψτε την για να ευθυγραμμίσετε τις σωπές στερέωσης στον τροχό και το μουαγέ. Επανατοποθετήστε τα μπουλόνια και σφίξτε τα προσεκτικά, διασφαλίζοντας ότι ο τροχός εφάπτεται σωστά στο μουαγέ. Χαμηλώστε τον γρίλο. Μόλις ο τροχός πατήσει το έδαφος, σφίξτε καλά τα μπουλόνια. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τοποθετήσετε το ελαττωματικό ελαστικό σας στο port bagage. Ωστόσο, όταν οδηγείτε με εφευρικό τροχό, προσοχή ώστε να μην υπερβείτε την ταχύτητα που αναγράφεται στην ετικέτα στον τροχό. Λάβετε υπόψη ότι ο εφευρικός τροχός είναι για προσωρινή χρήση και πρέπει να τον αντικαταστήσετε το συντομότερο δυνατόν.